Πρώτον, αλλαγή του Δουβλίνου 2. Δεύτερον, συμφωνίες επανεισδοχής που πρέπει να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, ενίσχυση της βοήθειας προς την Ελλάδα. Τέταρτον, είναι υποχρεωτικό ο Frontex όπως έχει μείνει και να μείνει, αλλά πρέπει να ξαναθωρακίσουμε, το τονίζω, και ονόν νοήτο, προς πάσα κατεύθυνση, ιδίως μετά τις εκλογές που μια κυβέρνηση προκύψει, να θωρακίσουμε πάλι τα χερσαία σύνορα, ιδίως στον Εύρο. Όχι μόνο για τους φιλεθρομετανάστες, για πολλούς άλλους λόγους, στους καιρούς που έρχονται, κύριε Χαρδαβέλα, με το ρεπορτάζ που έχετε κάνει. Απόλυτα. Με το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, τούτος ο τόπος έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα όταν ήταν ασθενικός. Και δεν έχουν καταλάβει κάποιοι τι έκαναν 2 χρόνια. Και τελικά και ένα τελευταίο ζήτημα. Το ζήτημα του να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της υγειονομικής βόμβας που ελοχεύει σε ό,τι αφορά τον Άγιο Παντελεήμον και τις περιοχές. Και δεν λύνεται με το να τους συλλαμβάνουν και να τους αφήνουν μετά από 4-5 ώρες να φοβούνται βέβαια να πάνε προς το παρόν, αλλά να είστε βέβαιος. Τώρα που θα καλοκαιριάσει, πάλι εκεί θα είναι. Κύριε Δρίτσα. Η δικιά μου πρόταση, κύριε Χαρδαβέλα, είναι να σταματήσουμε να μιλάμε την προεκλογική περίοδο για αυτό το θέμα.